Πάμε λίγο στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. Να πάμε στα Χανιά, να πάμε στον πρόεδρο του εργατικού κέντρου, τον κύριο Γιάννη Μανουλικάκη. Πρόεδρε, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Ακούσατε τους έντονους προβληματισμούς και τα διαχρονικά αιτήματα από την έναρξη της κρίσης από το 2011, το 2012 μέχρι και σήμερα των συνταξιούχων της Κρήτης. Και θέλω λίγο να πάμε στο κομμάτι των υπαλλήλων, των εργαζομένων εκεί στα Χανιά. Πόσο σας καλύπτουν οι μέχρι και σήμερα προεκλογικές δεσμεύσεις, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας που βρέθηκε στη διακυβέρνηση του τόπου τα τελευταία 4 χρόνια, αλλά και κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αναφορικά με μισθούς, αναφορικά με στήριξη της εργασίας, με μείωση της ανεργίας. Να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, ότι όλοι στα προγράμματά τους μας αναφέρουν, τουλάχιστον από τα δύο μεγάλα κόμματα που έχουν έρθει και έχουν συζητήσει εδώ πέρα, οι υποψήφιοι βουλευτές, μας έχουν πει για την αύξηση αυτή των 880 ευρώ και τα 1500 που μας είπε μέχρι 2028 κάπου τόσο. Εμάς δεν μας καλύβει αυτό. Σε καμία περίπτωση. Όπως δεν μας καλύπτει και ο μισθός των 780 ευρώ που έγινε τώρα από τη 1 του Απρίλη. Γιατί η ακρίβεια και η φτώχεια έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και τους τελευταίους μήνες και μάλιστα το χειμώνα πάρα πολύ, που δεν υπήρχαν τα ταμεία ενεργείας, που το ταμείο ενεργείας ήταν πάρα πολύ λίγο όσο αφορά το ποσό του. Από την άλλη όμως πρέπει να καταλάβουν αυτοί που θα κυβερνήσουν την επόμενη τετραετία, όποια είναι και αυτή, ότι στο πρόγραμμά τους πρέπει να έχουν μέσα ότι ο καθορισμός του κατώτατου μισθού πρέπει να περάσει από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που να καθορίζεται με αποφάσεις των ίδιων των κοινωνικών εταίρων, των συνδικάτων και των εργοδοτικών φορέων. Αυτό πρέπει να γίνει για να ξεμπερδέψουμε μια και έξω, που γνωρίζουμε πραγματικά τις ανάγκες. Ένα άλλο. Οι τριετίες, γιατί δεν αναφέρουν καθόλου καν στο πρόγραμμά τους για τριετίες. Είπαν ότι αν πέσει, οι μνημονιακοί νόμοι λέγανε ότι αν πέσει κάτω το 10% η ανεργία, θα ξεπαγώσουν οι τριετίες. Δεν μας έχουν πει τον τρόπο που θα ξεπαγώσουν και πότε θα πέσει αυτή η παντέρμη τριετία, το 10% αυτό, πότε θα πέσει κάτω. Ξέρουμε ότι θέλουμε πάρα πολλά, τουλάχιστον στην Κρήτη μας, θέλουμε πάρα πολλά εργατικά χέρια που αφορούν τους εποχιακά εργαζόμενους. Εκεί δεν έχει πέσει η τριετία. Δεν πρέπει επιτέλους να ξεπαγώσουν οι τριετίες, όπου θα δώσουν μια μεγάλη ανάσταση στους μισθούς των εργαζομένων, των συναδέλφων. Επίσης, πρέπει να προγράφονται κλαδικές συμβάσεις, όπως είπαμε, με τους κοινωνικούς εταίρους, και να υπάρχει υποχρεωτικότητα και η καθολική εφαρμογή της. Να γίνονται υποχρεωτικές συμβάσεις. Σήμερα έγινε στο Ηράκλειο η υποχρεωτική σύμβαση των χρησιμοϋπαλλήλων. Σωστά. Από ό,τι μάθαμε από το πρωί. Σωστά, και είναι και υποχρεωτική εφαρμογή. Και... Ωραία, η δική μας δυστυχώς δεν έγινε, θα γίνει πιστεύουμε στο άμεσο, ήδη έχουν ξεκινήσει αυτά οι ενέργειες τα θέματα, για να γίνει, πρόεδρε, στις συναντήσεις που έχετε πραγματοποιήσει μέχρι και σήμερα. Μας αναφέρατε ότι συναντηθήκατε, έχετε συναντηθεί με εκπροσώπους των δύο μεγάλων κομμάτων. Έχουμε συνέχεια συναντήσεις. Σωστά, ναι. Λέγοντας αυτά τα ζητήματα σε αυτούς τους ανθρώπους, πολιτευτές, υποψήφιους βουλευτές, τι σας λένε στο κομμάτι των τριετιών? Στο κομμάτι των τριετιών, δυστυχώς δεν μπορούν να μας πούνε κάτι. Δεν μπορούν να μας πούνε, να μου δώσουν μια εξήγηση. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά εγώ να κάνω και λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Από τη στιγμή που εξαγγέλνω εγώ αύξηση 880 ευρώ ή 1500 στα επόμενα 5 χρόνια, τι σημαίνει ότι θα ξεπαγώσουν τριετίες? Δηλαδή να κάνω και λίγο τον κακό. Μάλιστα. Δεν το νομίζω, δεν το βλέπω να ξεπαγώσουν τριετίες. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν. Έτσι. Είπαμε, το σοβαρότερο είναι να φύγει από το κράτος ο κατώτατος μισθός. Να πάει στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση μεταξύ των συνδικάτων, μεταξύ και των κοινωνικών εταίρων. Αυτό πρέπει να γίνει, που ξέρουν πραγματικά τις ανάγκες των εργαζομένων τους. Πόσο μάλιστα να υπογράφονται κλαδικές συμβάσεις, οι οποίες να είναι υποχρεωτικές για όλους, όσο μάλιστα να υπογράφονται και επιχειρησιακές συμβάσεις που ξέρουν πραγματικά τις ανάγκες η επιχείρηση με τους εργαζόμενους και οι εργαζόμενοι τις ανάγκες τους για να διεκδικήσουν και να ζητήσουν αυτά. Έτσι, αυτό πρέπει να γίνει, να ξεμπερδέψουμε. Και από την άλλη, και το κράτος μας δίνει κάτω από τους μισθούς, μας δίνει το ένα, μας δίνει το άλλο. Έτσι, να υπάρχουν και απαραίτητοι ελεκτικοί μηχανισμοί. Γιατί δυστυχώς έχουν αποδυναμωθεί τα πάντα εδώ πέρα από ελεκτικούς μηχανισμούς. Μάλιστα. Λοιπόν, πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Δύο εβδομάδες έχουμε να και δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Να είστε καλά, να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν,